Χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα έχουμε σήμερα. Εφηβικός έρωτας ετών 50. Αγαπημένη μου Θέκλα, είμαι μια γυναίκα γύρω στα 50 χρόνια. Παρακολουθώ διαδικτυακά τις εκπομπές σου. Βάλσαμο στη ψυχή μου, στην κλειστή κοινωνία που ζω. Εδώ και πολύ καιρό θέλω να σου γράψω. Διστάζω. Δεν εξωτερικεύω σκέψεις και συναισθήματα, υποφέρω μόνη. Σε παρακαλώ, θέλω να σου γράψω για αυτό που υποφέρω, για σχεδόν 30 χρόνια από όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο για σπουδές. Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου. Μήπως μπορέσω και λυτρωθώ. Ούτε και αυτός φταίει. Μέχρι σήμερα βασανίζεται. Είναι παίχτης όπως λες κι εσύ. Αλλάζει τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα. Παντρεύεται, χωρίζει, ξαναπαντρεύεται, φλερτάρει κάθε θηλυκό, κάθε στιγμή. Το λίγο καιρό που είχαμε δεσμό, ψυχικά, πνευματικά, όχι σαρκικές σχέσεις, μου τα έλεγε όπως τα έλεγε σε όλες. Εγώ τον πίστεψα. Ήταν ο πρώτος μου και ο τελευταίος. Πληγώθηκα. Εκείνες τις σπάνιες φορές που στο σήμερα θα συναντηθούμε στον ευρύτερο κοινωνικό μας κύκλο, το διαπιστώνω. Δεν μ' αγάπησε ποτέ. Ίσως με σέβεται. Μένει και με κοιτά όταν δεν τον κοιτώ. Ανταλλάζουμε ένα γεια, πολλές φορές ούτε κι αυτό. Η στάση μου απέναντί του, απαξίωση και θυμός. Εκείνος προς εμένα, ευγενικός. Για το Θεαθήνε της ανθρώπης. Για το Θεαθήνε της ανθρώπης. Το έχει υποψιαστεί ο περίγυρος. Ίσως. Δεν ξέρω. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος και ο μόνος που ερωτεύτηκα. Τον πίστεψα. Πληγώθηκα. Προχώρησα όμως τη ζωή. Τον άνθρωπο που με ερωτεύτηκε, τον αγαπώ και τον σέβομαι. Μα την ίδια ώρα είμαι κολλημένη πλατωνικά, μυστικά, μόνο στον πρώτο μου έρωτα. Κανένας ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει άνθρωπος κολλημένος για δεκαετίες σε έναν άλλο άνθρωπο. Να υποφέρει τόσο για τον λάθος άνθρωπο. Μόνο αυτός και εγώ το ξέρουμε. Για χρόνια μου τηλεφωνούσε ή μου έστελνε μήνυμα στη γιορτή και στα γενέθλιά μου, ζεστά μα τυπικά. Δεν λέγαμε κάτι άλλο. Απλώς ήθελε να μάθει τα νέα μου και εγώ τα δικά του. Τα τελευταία χρόνια, όταν ξαναπαντρεύτηκε για τρίτη φορά, σταμάτησε. Ανταλλάζαμε emails, ποίηματα, σκέψεις, συναισθήματα, μοιραζόμασταν κάθε σκέψη μας. Σταμάτησε να μου στέλνει. Εγώ συνεχίζω. Καλημέρα και καληνύχτα. Με περιμένει κάθε πρωί και κάθε βράδυ, μια συγκεκριμένη ώρα, για το καλημέρα και το καληνύχτα. Σχεδόν μια δεκαετία. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Αν δεν είμαι, θυμώνει. Αν δεν είναι, θυμώνω. Τόσο περίπλοκα. Τόσο απλά. Αλλά προς τι. Σήμερα δεν είμαστε όπως τότε, μωρά παιδιά στα 20. Και μου γράφει η φίλη, γιατί είναι από τα παλιά τα email. Θυμάμαι τον απέραντο πόνο και τα δάκρυα που άδικα πέρασα για εκείνο. Χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες, μια ολόκληρη ζωή, όχι πια. Να είσαι καλά Θέκλα μου που μας άνοιξε τα μάτια. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ναι, η ζωή είναι μπροστά, η αληθινή ζωή. Όποιος αξίζει να είναι στη ζωή μας, δεν μας προκαλεί πόνο, μόνο χαρά. Καλά καραντινά τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πέρσι, είχε στείλει η φίλη αυτό το mail για να μου πει στην ουσία πως τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής της ήταν κολλημένη, πλατωνικά κολλημένη, σε ένα τύπο ο οποίος προφανώς είναι παίχτης και αδιάγνωστος. Όπως έγραψε στην επιστολή της, είχαν ένα σύντομο πλατωνικό δεσμό, δηλαδή μόνο συναισθηματικό, δεν είχαν προχωρήσει σε ολοκληρωμένη ερωτική σχέση, δεν έκαναν σεξ δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος τότε, όταν ήταν φοιτητές, την πλησίασε με τα ωραία λόγια, με το φλερτ, το περίτεχνο κλπ. Αυτή τον ερωτεύτηκε και μετά χώρισε. Αυτός προχώρησε, παντρεύτηκε, ξαναπαντρεύτηκε και όλο αυτό τον καιρό εξακολουθεί να έχει μια πολύ περίεργη επαφή μαζί της, μόνο μέσω μηνυμάτων, email παλαιότερα και σε ένα καθαρά συναισθηματικό επίπεδο. Η γυναίκα αυτή έχει προχωρήσει με τη ζωή της, έχει παντρευτεί έναν άνδρα που την έχει ερωτευτεί, όμως η ίδια μέχρι πέρσι που έστειλε το email, που ήταν και από τον πρώτο καιρό που είχε μπει στο κανάλι, νόμιζε πως ήταν ερωτευμένη με τον παίχτη
και ότι δεν θα μπορούσε να είναι χωρίς αυτόν. Και ότι έστω και αυτό το να του στέλνει ένα καλημέρα και ένα καληνύχτα και να τη απαντάει και να το απαντάει, ή ότι ανταλλάζανε mail με συναισθηματικές σκέψεις και αυτά, ότι αυτό της γέμιζε τη ζωή. Αυτή η ιστορία, φίλοι, είναι μία, όπως ωραία το έχεις γράψει, εφηβικός έρωτας ετών 50, είναι μια φαντασιακή σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων, χωρίς καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου ευθύνη από πλευράς του. Εσύ, εάν σου δινόταν η ευκαιρία τότε στις αρχές ή και αργότερα, πρωτού προχωρήσεις με τη ζωή σου, ας σου δινόταν η ευκαιρία να έχεις μια πραγματική σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, στην οποία να είναι αφοσιωμένος και αυτός και εσύ, θα το έκανες. Θα αναλάμβανες την ευθύνη του να έχεις μια πραγματική σχέση μαζί του. Αυτός όμως δεν θέλει μια πραγματική σχέση μαζί σου. Δεν ήθελε μια πραγματική σχέση μαζί σου. Γιατί δεν ήθελε? Προφανώς γιατί καταλάβαινε και καταλαβαίνει ότι είσαι σοβαρός άνθρωπος, ότι δεν μπορεί να παίξει με τα συναισθήματά σου, ότι δεν θα μπορούσε να σε ξεγελάσει, ότι δεν θα μπορούσε να σου κάνει τον καλό σύζυγο και τον αγαπητικό και ταυτόχρονα να σε απατάει, γιατί προφανώς είσαι και έξυπνη γυναίκα. Οπότε σου λέει, από αυτήν τη γυναίκα εγώ θα πάρω μόνο το πνευματικό κομμάτι, το συναισθηματικό κομμάτι, το ρομαντικό κομμάτι. Από τον τρόπο που γράφεις είναι ξεκάθαρο πως είσαι μια μορφωμένη γυναίκα που έχεις πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, και είμαι σίγουρη ότι και στα mail που του έγραφες, αλλά και στα καλημέρα και στα καληνύχτα που του έγραφες, τον έφτιαχνες συναισθηματικά, του έδινες την ψευδέστηση ότι είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος που έχει επικοινωνία με μια αξιόλογη γυναίκα. Έπαιρνε αυτός από σένα αυτή την επιβεβαίωση ότι μια γυναίκα ευφύης, μια γυναίκα μορφωμένη, μια γυναίκα αξιόλογη, μια γυναίκα σοβαρή έχει καλή γνώμη για μένα. Εγωκεντρικά ρουφούσε όλη την προσοχή και τη σημασία που του έδινες. Εσένα στην ουσία δεν σου έδωσε ποτέ τίποτα, μόνο λίγα ψίχουλα για να τον ακολουθείς από πίσω όπως το σκυλάκι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ένα χρόνο μετά, προφανώς παρακολουθώντας τα βίντεο μας εδώ στο κανάλι και ψυχοεκπαιδευόμενη, κατάφερες να απελευθερωθείς και λες ότι ο απέραντος πόνος και τα δάκρυα που πέρασες για εκείνον ήταν άδικα, και γράφεις το άδικα με κεφαλαίο. Χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρες, μια ολόκληρη ζωή, όχι πια. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη ψυχοσωτήρια απόφασή σου να σταματήσεις αυτή την κοροϊδία, γιατί περί κοροϊδίας πρόκειται. Δεν ήταν πραγματική αγάπη αυτό το πράγμα, δεν ήταν αγνή αγάπη, δεν ήταν αγνός έρωτας. Στην ουσία σε είχε σαν μια πνευματική ερωμένη, εντός πολλών εισαγωγικών, να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Δηλαδή μαζί σου αποκτούσε μια αίσθηση πνευματικότητας, ότι είναι και αυτός καλλιεργημένος, ότι είχε και αυτός βαθύτερα συναισθήματα, ότι είναι καλός άνθρωπος, ότι είναι αξιόλογος άνθρωπος, γιατί τρεφόταν από τα δικά σου συναισθήματα, τα οποία εσύ εξέφραζες. Θα με ρωτήσεις, εγώ ήμουν ερωτευμένη μαζί του? Όχι. Εσύ ήσουν κολλημένη μαζί του και προφανώς ήσουν ερωτευμένη με τον έρωτα. Με έναν έρωτα φαντασιακό, με έναν έρωτα ιδανικό, καθόλου ρεαλιστικό και καθόλου προσγειωμένο. Άμα το ψάξεις καλύτερα, και θα σου προτρέψω να κάνεις ψυχοθεραπεία, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να η σχέση που έχεις με τον άνδρα σου να είναι μια υγιή σχέση, να είναι μια σχέση η οποία να σε καλύπτει και πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά, αλλά εσύ να μην το βλέπεις τόσο καιρό, επειδή ήσουν απαρασυρμένη από αυτή τη φαντασίωση. Δεν μου λες τίποτα αρνητικό για τον άντρα σου, δεν μου λες τίποτα που να υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τον άντρα σου, απλώς μου λες ότι ο καημένος σου άντρας σου, μέχρι εσύ να τον καταλάβεις αυτόν και να τον ξεπεράσεις, έπαιζε άδικα. Δηλαδή προσπαθούσε να είναι μαζί σου ενώ εσύ ήσουνα όχι σώματι, ψυχή μόνο, πνεύματι, ψυχήτε και πνεύματι δοσμένη σε κάποιον άλλον, κάποιον απατηλό. Μην νιώθεις άσχημα που έπαθες αυτή την λαχτάρα ή αυτό το χατάμ που θα λέγαμε στην Κυπριακή διάλεκτο, που έχεις πάθει αυτή την καψούρα. Shit happens, life happens. Σίγουρα εάν τότε που ήσουν φοιτήτρια που είχες μπλέξει μαζί του, αν μετά που χώριζες ήταν μια περίοδος που ο κόσμος πήγαινε στο ψυχολόγο και έκανε ψυχοθεραπεία, αν πήγαινες να κάνεις ψυχοθεραπεία θα απέφευγες το πολύχρονο κόλλημα που είχες, όμως ποτέ δεν είναι αργά,
Η ζωή ξεκινάει στα 50 και το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εγώ σε 5 χρόνια θα σταρτάρω τη ζωή μου, θα ξεκινήσω τη ζωή μου. Το πιστεύω και το έχω πει πολλές φορές. Έχω κάνει και vlog με αυτό το θέμα. Τη ζωή αρχίζει στα 50. Η ζωή αρχίζει στα 50 και θα μπορέσει κάλλιστα να ξεκινήσεις τη ζωή σου ουσιαστικά, να επανεκτιμήσεις τη σχέση σου με τον άνδρα σου και να μπορείς να χαίρεσαι τη ζωή με ρεαλιστικές, προσγειωμένες οπτικές και όχι μέσα από το πλέγμα της φαντασίας. Δες και το βίντεο που κάναμε τις προηγούμενες μέρες «Ερωτευμένη με τον έρωτα», γιατί και για κάτι τέτοιο πρόκειται. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκόλλησες, χαίρομαι πάρα πολύ που γράφεις εσύ ίδια «Κάλιο αργά παρά ποτέ, δεν μπορούσα να συμφωνήσω με 1000 μαζί σου». Η ζωή είναι μπροστά μας, είναι μπροστά σου, η αληθινή ζωή. Και σου εύχομαι και σένα καλά Χριστούγεννα και καλή νέα χρονιά και συγχαρητήρια. Μια όμορφη μέρα να έχουμε.